Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Δεν ξέρω αν ζούμε την πολιτική του τρόμου, κύριε καθηγητά, και είναι, όπως λέτε και εσείς, σε επανάληψη και το έχετε και μέσα σε παρένθεση, αν θα την ξαναζήσουμε και αν τελικά... Δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσω. Όσο όντως σταθεροποιηθεί η οικονομική κατάσταση, τέτοιες εξελίξεις θα τις ζούμε και ήδη τις έχουμε συνηθίσει, μπορώ να πω, σε ένα μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Δηλαδή τέτοιες μεγάλες αναταράξεις στο χρηματιστήριο που δημιουργούνται λόγω κάποιων προσδοκιών που είτε καλλιεργούνται είτε δεν καλλιεργούνται, αλλά δημιουργούνται έτσι από διάφορα γεγονότα τα οποία εξελίσσονται κατά τη διάρκεια προεκλογικών περίοδων. Όλα αυτά τα γεγονότα, καταλαβαίνετε, αυτές οι καταστάσεις είναι ένα κομμάτι της οικονομικής ζωής της χώρας και της πολιτικής ζωής της χώρας, βέβαια. Πώς την είδατε λοιπόν τη χθεσινή ψηφοφορία, κύριε καθηγητά? Δεν νομίζω ότι είχε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Τρίτη είναι αυτή που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και θα δούμε κατά πόσο θα γίνει κάποια αλλαγή προσώπου στην Τρίτη. Μήπως και το νέο πρόσωπο μπορέσει και εκμεύσει περισσότερες ψήφους βουλευτών για να αγγιχθεί αυτό το όριο των 180 βουλευτών. Τώρα, κύριε Μάρθο, το συζητούσαμε και προχθές εδώ, εχθές με τους καλεσμένους μας, πώς ένας βουλευτής ο οποίος έχει ψηφίσει παρόν, τι είναι αυτό μάλλον που μπορεί να τον κάνει να αλλάξει γνώμη και να ψηφίσει τον κύριο Δήμα? Τι πιστεύετε ότι θα παίξει ρόλο στο να εξασφαλίσουν τους 180 βουλευτές που χρειάζονται? Ναι, με τον κύριο Δήμα το βλέπω λίγο δύσκολο. Άρα, μιλάμε για σενάριο αλλαγής. Μιλάω για κάποιο άλλο άτομο, αλλά βέβαια ακόμα και με τον κύριο Δήμα μπορεί οποιοδήποτε να πει ότι έχοντας υπόψη πια και σκεπτόμενος πολύ βαθιά ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει τρομακτικά προβλήματα, τότε θυσιάζομαι, ναι, και δίνω την ψήφο μου. Δηλαδή, όποιος θέλει να χρυσώσει το χάπι, το χρυσώνει. Όποιος θέλει το μαύρο, το παρουσιάζει, άσπρο, το παρουσιάζει. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δόξα τω Θεώ, οι λέξεις και τα λόγια μας περισσεύουν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ασκούνται πάρα πολλές πιέσεις. Κάποιοι θα ενδώσουν, κάποιοι δεν θα ενδώσουν. Mm-hmm. Δεν στρέφομαι κατά της όλης διαδικασίας. Mm-hmm. Απλά και μόνο θεωρώ ότι ο κύριος Δήμας, αν και συμπαθέστατος, είναι πάρα πολύ λίγος για αυτό το αξίωμα. Και ακόμα και αν ήθελε κάποιος να το ψηφίσει χωρίς να το σχηθεί η παραμικρή πίεση και που δεν βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ, θα δυσκολευόταν πάρα πολύ να τον ψηφίσει. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, δεν ακούμε κάτι για το πρόσωπο του κυρίου Δήμα. Αρνητικό, ναι. Αρνητικό. Ναι, το γεγονός ότι δεν ακούμε αρνητικό και ότι είναι συμπαθέστατος, όπως σας είπα, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος πληρεί τα χέρια για να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας. Πρόεδρος Δημοκρατίας πρέπει να είναι μια προσωπικότητα, να έχει μια εμβέλεια, να έχει ένα κύρος. Ο κύριος Δήμας πέρασε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος θυμάται τι έκανε και αν mm-hmm. έκανε κάτι. Mm-hmm. Από όσο γνωρίζουμε, δεν έκανε κάτι το που να έχει αφήσει τη σφραγίδα του. Ήταν ένας πολιτικός όπως δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, που πέρασαν από αυτήν τη χώρα. Η δικιά σας άποψη ποια είναι? Πρέπει να πάμε σε εκλογές? Η δικιά μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να πάμε σε εκλογές. Αν πάμε σε εκλογές, θα καταστραφεί η χώρα, αυτό που λέγεται πολύ συχνά? Αυτό το σενάριο κάποιοι ενδεχομένως το καλλιεργούν και βγάζουν mm-hmm. πάρα πολλά χρήματα από αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Γιατί με αυτά τα νευοκατεβάσματα του χρηματιστηρίου, μην έχετε την αίσθηση ότι... Κάποιοι κερδίζουν, βεβαίως. Κάποιοι κερδίζουν και ορισμένοι κερδίζουν και πάρα πολλά χρήματα. Mm-hmm. Γιατί συχνά καλλιεργείται μια κατάσταση. Έχουμε βέβαια όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιες αναπάντεχες εξελίξεις αν δεν υπάρχει ανάλογη στήριξη από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό καλλιεργείται. Αυτός το διπλό πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα στοιχείο το οποίο το εκμεταλλεύονται ορισμένοι έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα κλίμα τρόμου, άλλοι το λένε, εγώ θα έλεγα ένα κλίμα ταραχής στην οικονομική ζωή της χώρας και μέσα από τις διακυμάνσεις που παρουσιάζονται στο χρηματιστήριο να βγάλουν κάποια χρήματα. Έχουμε πολλά στοιχεία τα οποία μπορεί κάποιος να τα εκμεταλλευτεί και να δημιουργήσει μια έκρηξη κατάσταση προς το συμφέρον του, βέβαια. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.